Έφη, καλημέρα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχεις. Καλημέρα Ανέστη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους όπως λες. Να ξεκινήσουμε από μια αγορά που μας έχει απασχολήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, την διεθνή αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων, ναι. Η οποία τελικά έσωσε την παρτίδα, οι δύο τελευταίοι μήνες του χρόνου έσωσαν την παρτίδα, όπως λένε οι αναλυτές, διότι θα πηγαίναμε σε τρίτη διαδοχική χρονιά απολειών και αυτό θα ήταν το πιο παραταταμένο καθοδικό σερί σε διάρκεια περίπου μισού αιώνα. Οι αναλυτές λοιπόν, οι επενδυτές κάνουν λόγο για καρναβάλι στην αγορά κρατικών ομολόγων εν μέσω του χειμώνα, για μια εκρηκτική επιθυμία να ξυπνήσουν από τη χειμερή ανάρκη που βρίσκονταν μέχρι πριν από λίγους μήνες και για μια τέρμονη εφορία. Και όλο αυτό το κλίμα αποτυπώνεται στην επίδοση του παγκόσμιου δείκτη του Bloomberg που παρακολουθεί τα εταιρικά και κρατικά ομόλογα, ο οποίος το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου παρουσίασε άνοδο άνω του 10%. Είναι ρεκόρ κερδών διμήνου. Τα μεγαλύτερα κέρδη που έχουμε δει από το 1990, όταν άρχισαν να παρακολουθούνται τα εν λόγω στοιχεία. Το κλίμα επίσης αποτυπώνεται και στην απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, η οποία μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες έχει αποκλιμακωθεί περίπου 120 μονάδες βάσης από το άνω του 5% που το είχαμε δει να εκτοξεύεται τον Οκτώβριο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 3,8%. Το ίδιο εκρηκτικά κέρδη της τάξης του 11% βλέπουμε και στα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα της επενδυτικής βαθμίδας, στο δίμηνο πάντα, μιλάμε Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, που είναι τα μεγαλύτερα κέρδη από το 2001. Πού οφείλεται όλη αυτή η κατάσταση? Το έχουμε πει πολλές φορές, είναι στις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν στις αγορές για μειώσεις επιτοκίων. Οι αγορές αναμένουν μείωση επιτοκίων κατά 150 μονάδες βάσης από τη Federal Reserve και από την Τράπεζα της Αγγλίας το 2024 και μείωση κατά 170 μονάδες βάσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και σε αυτές τις προσδοκίες να προσθέσουμε και τις σκιές που υπάρχουν πάνω από την παγκόσμια οικονομία και ειδικά στην Ευρωζώνη για πιθανή ύφεση. Αν και όπως λένε οι αναλυτές το τελευταίο διάστημα, ο κίνδυνος αυτός μάλλον αρχίζει να απομακρύνεται. Ναι. Όλη αυτή η κατάσταση δίνει ανάσα στις επιχειρήσεις, στα νοικοκυριά. Και να κάνω εδώ, Ανέστη, μια παρένθεση, να πω ότι τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων 30 ετούς διάρκειας στην Αμερική, που είναι και σημείο αναφοράς, έχουν υποχωρήσει το τελευταίο καιρό κοντά στο 6% από το περίπου 8% που τα είχαμε δει τον Οκτώβριο. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο. Είναι κάτι και αυτό, δίνει μία ανάσα. Επίσης, ανάσα και στις εταιρείες στην αγορά του real estate, ειδικά στο real estate για επαγγελματική χρήση. Μία αγορά με πολύ μεγάλα προβλήματα που πολλές εταιρείες του χώρου θα κληθούν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να αναχρηματοδοτήσουν χρέη που λήγουν. Και επίσης, ανάσα για τις υπερχρεωμένες κυβερνήσεις, οι οποίες είδαν το κόστος δανεισμού τους τον Οκτώβριο να εκτινάσεται σε επίπεδα που είχαμε να δούμε εδώ και μία δεκαετία. Να πω χαρακτηριστικά ότι η απόδοση του Ιταλικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου μέσα στο Δεκέμβριο έχει αποκλιμακωθεί 75 μονάδες βάσης, που είναι η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από το 2013. Αυτές οι προσδοκίες όλες που υπάρχουν για μείωση των επιτοκίων έχουν αποτυπώνονται στην αγορά ξένου συναλλάγματος, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά ξένου συναλλάγματος και βλέπουμε το δολάριο να δέχεται πιέσεις, ναι, το τελευταίο διάστημα. Το δολάριο αναμένεται να αποχαιρετήσει το 2023 με απώλειες 2,6%, που είναι οι μεγαλύτερες ετήσιες απώλειες από το 2020. Να θυμίσουμε ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια παρουσίαζε σημαντικά κέρδη. Το ευρώ θα κλείσει το έτος με κέρδη 3,6%, τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 2020. Οι απόψεις βέβαια, Ανέστη, διήστανται για την πορεία του ευρώ.
του ευρώ. Άλλοι το βλέπουν να ξεπερνάει ακόμα και το 1,12. Άλλοι το βλέπουν να υποχωρεί ξανά στο 1,05. Mm-hmm. Εκρηκτικό ράλι είχαμε όλο το χρόνο και στις αγορές μετοχών. Ο S&P 500 στη Wall Street θα κλείσει το έτος με κέρδη 24%. Αυτή η άνοδος πυροδοτήθηκε σημαντικά από τις 7 κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες, τις 7 Magnificent, όπως χαρακτηριστικά mm-hmm. αναφέρονται, οι οποίες παρουσιάζουν κέρδη από 50 μέχρι 240% το 2023. Αυτές ευθύνονται για τα 2/3 της ανόδου του S&P 500. Ναι. Εκπροσωπούν περίπου το 1/3 της κεφαλαιοποίησής τους. Ωστόσο, αυτό εγείρει κάποιες ανησυχίες, γιατί υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που τις βλέπουν πολύ υπερτιμημένες και έτοιμες για διόρθωση το 2024. Και υπάρχει και ένας αναλυτής της Société Générale που λέει ότι ο μεγάλος κίνδυνος του 2024 δεν είναι η ύφεση, δεν είναι η επιβράδυνση, αλλά μία έκρηξη της φούσκας στις μετοχές τεχνολογίας. Ο Nasdaq κλείνει το έτος με κέρδη 44%, είναι τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη από το 2003 και ο Dow Jones με κέρδη 13%. Έκανε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 37.000 μονάδων. Επίσης, Ανέστη, να πω και κλείνω με αυτό, ότι ο S&P 500 θα ωφεληθεί από τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική. Το 2024 είναι έτος προεδρικών εκλογών. 5 Νοεμβρίου, να θυμίσουμε. 5 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές στην Αμερική. Ναι. Ακριβώς. Και σύμφωνα με το αλμανάκ του χρηματιστή, με βάση ιστορικά στοιχεία από το 1949, σε έτος προεδρικών εκλογών, ο δείκτης S&P 500 ενισχύεται κατά μέσο όρο κατά 13%. Και βέβαια, αδιαφιλονίκητος νικητής είναι και το Bitcoin, να πούμε, με κέρδη 160%. Yeah. Ήταν το έτος της μεγάλης ανθεκτικότητας. Αυτό, σύμφωνα με το CNN, όπως χαρακτηριστικά το λέει, η καλύτερη χρονιά για τα κρυπτονομίσματα το 2023. Βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι, θα φτάσει τα 100.000 δολάρια, όπως έχουν επανέλθει αυτές οι προβλέψεις στο προσκήνιο. Αν τώρα συμβεί αυτό, αυτό σημαίνει μια άνοδος 44% από το προηγούμενο ιστορικό υψηλό του, κοντά στα 69.000 δολάρια. Και εάν συμβεί αυτό, βέβαια δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Θα είναι γεμάτος σκαπανεβάσματα και διορθώσεις. Ναι. Πάμε τώρα σε επιχειρηματικές συμφωνίες, που ήταν μια χρονιά με πολλές επιχειρηματικές συμφωνίες στον κόσμο, Εφή. Ναι, βέβαια, Ανέστη, δεν θεωρείται πολύ καλή χρονιά όσον αφορά την αξία των εξαγορών και συγχωνεύσεων, γιατί για πρώτη φορά σε διάρκεια δεκαετίας η αξία είναι χαμηλότερη από τα 3-3 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με στοιχεία του χρηματιστηρίου αξιών του Λονδίνου, κυμαίνεται στα 2,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, είναι μειωμένη κατά 17% σε σχέση με τα επίπεδα του 2022. Όπως αξίζει, αυτό, δηλαδή, όσο αξίζει μια Apple, που είναι η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο με βάση το capitalization. Όπως το λες, ναι. Και είχαμε πει ότι η αξία της είναι και αντίστοιχη με την αξία του χρηματιστηρίου του Παρισιού. Σωστά, πολύ σωστά. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το αυξημένο κόστος δανεισμού, με τις γεωπολιτικές εντάσεις που συγκράτησαν την όρεξη των επενδυτών για μεγάλα ανοίγματα και βέβαια με την πιο αυστηρή στάση των ρυθμιστικών αρχών. Το μεγαλύτερο πλήγμα υπέστη η Ευρώπη με πτώση 28%, η Ασία Ειρηνικού με πτώση 25%, η Αμερική λιγότερη πτώση της τάξης του 6%. Βέβαια να θυμίσουμε ότι προς το τέλος του έτους υπήρξαν κάποιες μεγάλες συμφωνίες από τον ενεργειακό κλάδο με την Exxon Mobil και τη Chevron, συμφωνίες που ήταν και οι δύο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αυτές έδωσαν κάποια δυναμική σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Ωστόσο, τον Οκτώβριο είχαμε την επίθεση
της Χαμάς στο Ισραήλ και τον πόλεμο που ξεκίνησε, οπότε ανακόπηκε η όποια κεκτημένη ταχύτητα πήγε να υπάρξει. Τι θα γίνει το 2024? Οι αναλυτές λένε ότι η ανάκαμψη θα αργήσει. Θα τη δούμε ενδεχομένως από τις αρχές του δεύτερου εξαμήνου του 2024. Μάλιστα. Λοιπόν, Έφη, σε ευχαριστώ θερμά για όλη αυτή τη χρονιά, για την συμπαράσταση, την επάρκεια του ρεπορτάζ που είναι άριστη και άψογη από μέρους σου. Να σου ευχηθώ το 24 να είσαι ακόμη πιο δυνατή που θα είσαι έτσι κι αλλιώς, να έχεις πάντα αυτή την καλή διάθεση πρωί-πρωί και να χαίρεις την οικογένειά σου. Και σου εύχομαι καλή χρονιά. Κι εγώ σε ευχαριστώ, Ανέστη, για όλα. Καλή χρονιά να ευχηθώ κι εγώ και να ευχηθούμε γενικώς ο κόσμος μας αυτός να γίνει λίγο καλύτερος. Να είσαι καλά, το 24. Έφη. Καλή ξεκούραση, τα λέμε τη νέα χρονιά. Τα λέμε του χρόνου. Του χρόνου, σε ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ πάρα πολύ.